Παρουσιάζουμε σήμερα το Λεύκωμα με πίνακες ζωγραφικής λεσβίων ζωγράφων και άλλων αντικειμένων λαϊκής τέχνης από τη συλλογή του Γιάννη Γιαννέλη, που δόρισε στο Δήμο Μυτιλίνης και οι οποίοι κοσμούν το ιστορικό παλιό Δημαρχείο της Μυτιλίνης. Είμαστε ευτυχείς ως εκδόσεις Αιωλίδα που εκδώσαμε αυτό το εξαιρετικό λεύκωμα που προβάλλει ένα σημαντικό κομμάτι της λεσβιακής εικαστικής κουλτούρας και το οποίο γίνεται κτήμα και για τις επόμενες γενιές που θα έχουν την τύχη να τη γνωρίσουν όπως και τους δημιουργούς της μέσω της συγκεκριμένης έκδοσης αλλά και διαζώσης επισκεπτόμενοι το παλιό Δημαρχείο. Είναι γεγονός ότι η Συλλογή των Έργων Ζωγραφικής των Λεσβίων Ζωγράφων που δόρισε ο Ευπατρίδης της Πολιτικής στο Δήμο της γενέτερας του αναδεικνύουν το ιστορικό χώρο του παλιού Δημαρχείου, καθιστώντας το Δημαρχείο πινακοθήκη, που παρόμοιο δεν υπάρχει στον ελλαδικό χώρο και πλήσει ευχάριστα κάθε επισκέπτη του χώρου, ειδικά τους επίσημους ξένους που επισκέπτονται για επαφές και συναντήσεις στο Δημαρχείο, αντικρίζοντας ένα τέτοιο εικαστικό περιβάλλον. Το τιμόμενο απόψε πρόσωπο είναι ο Γιάννης Γιαννέλης, ένας καταξιωμένος λογοτέχνης, ένας ακάματος συλλέκτης έργων ζωγραφικής τέχνης. Ένα μεγάλο κομμάτι από τη συλλογή του, που οι ειδικοί φιλότεχνοι, επιστήμονες και καλλιτέχνες εκτιμούν ότι είναι μεγάλης αξίας, δόρισε στο Δήμο μας για να καταστούν χτήμα όλων των συνδημοτών μας, καταδεικνύοντας στο κοινωνικό σύνολο ότι είναι ένας ευπατρίδης. Ο Γιάννης, αριστοκράτης, γόνος πλούσιας οικογένειας, που απέδειξε όμως την καθημερινότητά του ως πολιτικός κοινοβουλευτικός, αλλά και ως φίλος, την απλότητά του και τη μεγαλοφημία του. Όταν έμαθα το τι έκανε ο Γιάννης με το Δήμο, ζήλεψα και είπα, Γιάννη, έχεις άλλη συλλογή να είμαστε θεός και εμάς. Άρα αυτό και μόνο δείχνει πόσο αξιολογική η συλλογή και τα έργα που φιλοξενεί ο Γιάννης. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις προσφέρειες που κάνει στη Μυτιλίνη και στη Λουσάριτσα και στο Δήμο και παντού αλλού και κυρίως και την πολιτική σου εκπροσώπηση των λεσβίων επί πολλά έτη στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Πλέον ο Δήμος Μυτιλίνης έχει ακόμα έναν ευεργέτη που ονομάζεται Γιάννης Γιαννέλης. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, εστίες πλέον έργων δεν είναι μόνο η Βαριά, το Μουσείο του Θεοφύλου και η Δημοτική Πινακοθήκη, αλλά είναι πλέον και το Παλαιό Δημαρχείο. Θέλω απλώς να επισημάνω πως η παράδοση και η αποδοχή της συγκεκριμένης δωρεάς έγινε με κάθε λεπτομέρεια, με κάθε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαχρονικότητα, έτσι ώστε τα έργα να παραμείνουν και να κοσμούν την πόλη της Μυτιλίνης. Προτείνω και στον Δήμαρχο μία αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Μυτιλίνης να ονομαστεί αίθουσα Γιάννη Γιαννέλη. Να είσαι γερός, κύριε Γιάννη. Σας ευχαριστούμε για όλα. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να αποτελεί πλέον κοινή περιουσία των λεσβίων όλων μία αξιοζήλευτη συλλογή λεσβίων πινάκων και ζωγράφων που εν συνόλο συγκεντρωμένες και βαλμένες στο παλιό Δημαρχείο που είναι ο φυσικός τους χώρος, ένα παλιό κτίριο αντάξιο της Αρκοδιάς και του Μεγαλείου των Πινάκων, δεν θα μπορούσαν να βρουν καλύτερη στέγη. Θεωρώ ότι είναι μια κληρονομιά σε όλους τους νεότερους, διότι μια απλή επίσκεψη όλων εμάς στο χώρο του παλιού Δημαρχείου θα πείσει και το πιο άσχετο ότι οι λέσβοι ζωγράφοι στο πρόσωπο του Γιάννη Γιαννέλη, που με την επιμονή και με την πολύ μεγάλη προσπάθεια ετών μάζεψε όλους αυτούς τους πίνακες, έδωσε ένα πολύ μεγάλο δώρο στην κοινωνία τη λεσβιακή και στον πολιτισμό της Λέσβου. Η συλλογή δομείται ουσιαστικά σε τέσσερα μέρη. Το ένα μέρος είναι οι πίνακες ζωγραφικές. Το δεύτερο κομμάτι της συλλογής του Γιάννη Γιαννέλη είναι οι έγχρωμες λιθογραφίες λαϊκής πολιτικής σάτυρας του τέλους του 19ου αιώνα. Εδώ ο Γιάννης Γιαννέλης είναι πρωτοπόρος και ίσως μοναδικός. Το τρίτο κομμάτι του λευκώματος είναι οι κασέλες. Και το τέταρτο κομμάτι της συλλογής και του λευκώματος είναι
τα αντικείμενα λαϊκής τέχνης. Αυτή είναι η συλλογή και αυτό είναι το Λεύκωμα. Το Λεύκωμα δεν είναι δηλαδή μια απλή παρουσίαση των έργων, αλλά είναι και ένα λεξικό λεσβίων ζωγράφων. Είναι και εισαγωγικά κείμενα για να καταλάβει ο αναγνώστης τι είναι αυτό που βλέπει και γιατί αξίζει αυτό το οποίο βλέπει. Μου κόλλησε αυτό το ψώνιο, ας το πω για να το ξέρετε, γιατί έτυχε από πολύ μικρότερα, από φοιτητής, μόλις μπήκα στο Πανεπιστήμιο, να έχω την ευκαιρία να ανταμώνω κάποια βράδια του καλοκαιριού στο σπίτι, στη βαριά του Τεριάτ, με τον ίδιο τον Τεριάτ, τη γυναίκα του, τον Οδυσσέα Ελίτη που ερχόταν μερικές φορές, τον Τσαρούχη και κάποιους που δεν θυμάμαι εγώ. Αυτοί άρχισαν τις κουβέντες, τα φιλοσοφικά τους, τα φιλολογικά τους, τα περιτέχνης και τα λοιπά, και με έβαλε από μέσα μου το καβουράκι αυτό να αρχίσω και εγώ να μαζεύω σιγά σιγά. Θα ήθελα εγώ να ευχαριστήσω βέβαια το Δήμαρχο Κουτουλίνης, τον Στρατή τον Κίτελη, ο οποίος αποδέχτηκε την πρότασή μου, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, ο οποίος με βοήθησε στην προσπάθεια αυτή, και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν η τριάδα αυτή η οποία με βοηθούσε στο να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο είχαμε αποφασίσει. Αυτά μπόρεσα να μαζέψω. Είναι κτήμα δικό σας, κτήμα του κάθε λέσβιου βασικά και του κάθε ξένου που έρχεται εδώ να θαυμάσει τον τόπο μας.